Σας είπα το όνομά μου. Είμαι η Μερόπη Τσατσαρώνη, κόρη Παρθένα και περήφανη σαν το παγόνι. Συντέκνησες, συντέκνη, δείτε. Το πιάτο μου είναι άδειο, σούλο τον κόσμο να το πείτε. Ήμουνα εργαζόμενη σε επιχείρηση ιδιωτική, μα εδώ δεν έχω να φάω ούτε φακί. Ο Θεός να σας φυλάει από την ανεργία. Είναι του στομάχου μια ανυπόφορη θυσία. Για δες καιρό που διάλεξαν τώρα να μ' απολύσουν. Οι τράπεζες με κυνηγούν, κοντεύουν να με γδύσουν. Ψυχούλα μου, γυναίκα μου, άντε, βάλε να φάμε. Ναι, μαμάκα, πεινάμε. Το στομάχι μου διαμαρτύρεται. Ξεχάσατε, ψυχούλες μου, τι έγινε προχθές. Α, ψυχούλα μου, πώς να το ξεχάσουμε. Ξεχνιούνται τέτοια συνταρακτικά γεγονότα. Δεν ξεχνιούνται. Γεγονότα πιο συνταρακτικά και από τον πόλεμο στο Ιράκ. Πάει ο μηνιαίος μισθός. Πάνε οι μηνιαίες αποδοχές. Πεινάμε, βάλτε μας να φάμε. Πεινάμε, διψάμε, ρωτάμε πού τραβάμε. Α, ψυχούλες μου. Έχεις ακούσει ότι χτυπάει η ανεργία ή τ' άλλο χτυπά. Το στομάχι. Η πείνα δηλαδή. Η πείνα. Εσύ έχεις συνταξιούχος εσύ. Τα κοπέλια σου πάνε καλά. Λεβεδιά, υγεία. Την υγεία σου να έχετε πάνω. Να είσαι καλά, Μανουγιά. Και εσύ να είσαι καλά. Και η καμπάνα. Η καμπάνα. Αράρα. Η δυσάρεστη καμπάνα. Ναι, αράρα που λένε. Καλό μεσημερινά. Να είσαι καλά. Τι κάνετε. Μα εσάς ψάχναμε. Τι κάνετε. Είσαι καλά. Έχετε είσαι. Ακούσει άμα χτυπήσει η ανεργία ή τ' άλλο χτυπά μετά. Δεν έχετε ακούσει εσείς. Σύντεκνέ μου, είδα κάνει. Υπομονή. Για την ανεργία άκουσες πραγματολόγους. Άμα χτυπήσει η ανεργία ή τ' άλλο χτυπά μετά. Δέχατε. Όλα καταχτυπούν εκεί. Την υγειά σου να έχει. Τυπά το λοιπόν. Όλα τα ξέρει από εδώ. Μήπως είστε καμένο. Θα πει λίγο. Εσύ συντεκνή μου πώς. Γιατί είμαι κριτικό. Εμείς είμαστε κριτικοί. Δεν πεινούμε δηλαδή. Εγώ δεν πεινούμε. Έμπα στην Κρήτη οι επιχειρήσεις πάνε μια χαρά ούλες. Δεν λέτε. Εγώ βοηθάει καλή καταγήση. Εγώ δεν πεινούμε. Χτυπάει ανεργία. Το πρώτο πράγμα στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο γεγονό αυτό αμάρτημα των Ελλήνων κυβερνώντων είναι η ανεργία. Τα παιδιά και μετά το χτύπημα της ανεργίας, τι άλλο χτύπημα έχετε? Τι χτύπημα είναι το θέμα της υγείας. Το χτύπημα του στομάχου. Να είστε καλά, δεν ξέρω. Να είστε καλά. Από το Λασίθι είμαι. Από το Λασίθι είστε. Από το οροπέδιο Λασίθι. Έτσι, ας το οροπέδιο έχετε σαν ανεργία. Έχει χτυπήσει η ανεργία. Τα δεν είναι μόνο χέρι. Μόνο χέρι μήνα. Ναι, πέντεξε χέρι. Α, οι νέοι έφυγαν να πάνε να βρουν δουλειά. Έφυγανε, όλοι έφυγανε. Δεν μου λες, τέκνησά μου, άμα χτυπήσει λοιπόν η ανεργία ή τ' άλλο χτύπημα έρχεται μετά, να κι αν τα γελάσω εδώ. Έχω πράγμα περίεργα. Η τρέλα, τρελαίνεσαι δηλαδή. Να σε καλά. Για την ανεργία. Ωραία είναι. Η ανεργία είναι καλή. Κάθομαι μέσα να τρώμε, πίνουμε, γλεντήρουμε. Εμάμε. Όταν χτυπάς, είτε κνέ μου, η ανεργία ή τ' άλλο χτυπά μετά. Πώς? Πείνα. Έχετε καμία κακή εμπειρία εσείς από ανεργία? Άνεργη. Άνεργη και δυο. Δείξτε τις κυρίες εδώ πέρα, την κυρία και τους κύριο να... Μπας και ενδιαφερθεί κανείς να σε βρει δουλειά, καταλάβω. Να σε βρει δουλειά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Για την ανεργία ακούσατε πράγμα. Όχι, τίποτα. Δεν υπάρχει δεν ανεργία. Δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα δεν υπάρχει. Για την ανεργία ακούσατε πράγμα. Θα δουλεύει κανείς. Α, δεν δουλεύετε ούτε εσείς. Άρα πεινάτε δηλαδή. Εντάξει. Πεινάει και το παιδάκι εδώ. Όλοι πεινούν. Πε μου και ο πεινάς, δεν σου δίνει μαμά σου να φας. Δεν σου δίνει. Ορίστε, το θύμα της ανεργίας. Δεν υπάρχει ανεργία. Όχι. Όλοι δουλεύουν. Όλα είναι καλά εδώ. Για την ανεργία ακούσατε πράγμα.
Δεν έχουμε ανεργία. Δεν έχουμε ανεργία. Oh. Στην Κρήτη όλοι δουλεύουμε. Πάνε... Όλοι δουλεύουμε. Όλοι δουλεύουμε. Όλοι δουλεύουμε, αλλά πού. Είμαστε δουλεύουμε. Πάρε και από εδώ, πάρε. Τι να κάνει. Καλά, εσεί. Δείξτε την ομορφιά τη κυρία. Oh, καλά. Για την ανεργία θα μα πείτε πράγμα εσεί. Καλά πάμε, καλά. Άμα χτυπούμε. Εσύ τα κάνετε. Πέντε χρόνια δεν δουλεύουμε. Άμα χτυπήσει η ανεργία, η Ντάλο χτυπάμε τα. Στο κεφάλι. Στο κεφάλι σα χτυπάει η ανεργία. Και δεν ακούμε, κάθε μέρα δεν είναι ανεργία. Έμπα στην Κρήτη, πάση δηλαδή. Και αν δεν υπάρχει. Και άμα χτυπήσει η ανεργία, μαντάμ, μετά ή τ' άλλο χτυπά. Α, η ανεργία σας χτυπά κατά κύβα. Δεν έχει να φάει. Και στο στομάχι. Εσύ, αγαπητέ μου φίλε, πάρε το γυαλάκι του κυρίου, πολύ όμορφο. I don't speak Greek. Πώς? I don't speak Greek. Do you speak English? Α, στα δε συνεννοούμαστε. Okay. Ευρωσυντέκνησες, ευρωσυντέκνη και ευρωσυντεκνάκια, χίλια καλωσορίσετε, χίλια και δυο χιλιάδες. Στο Γκρέτα με τα όμορφα και τις ευρωκουζουλάδες. Όντε χτυπά η ανεργία, χτυπά και η πείνα. Τούτο να είναι καθορισμένο σαν να είναι φυσικός νόμος. Είτε θα κάμετε σε μια τέτοια περίπτωση, συντέκνη μου, η πιο παλιή, ας θυμηθείτε την κατοχή. Ας θυμηθείτε κι είναι σας τις ημέρες της ανέχειας κι ας κάνετε κουράγιο στις νεότερους. Κουράγιο. Κουράγιο, κουράγιο και εύχομαι να έχετε βοηθό τον κάθε Άγιο. Οικογένεια. Καταλάβατε τώρα γιατί μια ζωή απεχθανόμουν τη δουλειά. Νομίζω και να γιώσει πως αρχίσουμε και μπαίνουμε στο νόημα. Γιατί γυναίκα να κάνω μια δουλειά που έτσι κι αλλιώς θα τη χάσω μετά. Γιατί να αποκτώ κακές συνήθειες. Μπαμπάκο, έχεις προφητικό μυαλό. Έβγε. Έβγε και από μένα, μπαμπάκο. Αν όλος ο κόσμος καραγκιόζη είχε το μυαλό σου, όλα θα πήγαινε ρολόι. Σωστά, γυναίκα. Εγώ δεν γίνομαι θύμα της παγκοσμιοποίησης. Συντέκνησα, είσαι θύμα της παγκοσμιοποίησης. Καλά, δεν ξέρω να σε απαντήσω. Δεν κατέστητα σου λέω εδώ. Ναι. Δεν σε βλαστούμε πάντως. Όχι, να είσαι καλά. Πάντα καλά. Την υγειά σου να έχει. Δεν κατέτεντα σας λέω. Θέματε, εγώ καθόλου δεν τα μου λες. Είστε θύμα δηλαδή. Φυσικά, φυσικά. Λυπάμαι, τι να κάνω. Και εγώ λυπάμαι. Όχι, δεν είστε θύματα εσείς. Εσύ. Είσαι θύμα της παγκοσμιοποίησης. Ναι, ναι, ναι. Είσαι κι εσύ θύμα, γι' αυτό. Θύμα, ναι. Πολλά λεφτά να μας φέρει. Να σε καλά. Πολλά λεφτά. Το λαχείο θα μας τα φέρει. Εδώ να μας φέρει λεφτά να. Εσύ να τα πουλείς δηλαδή. Ναι, εγώ τα πουλάω. Κακορίτσι μου έπεσε σε άνθρωπο που δεν πιστεύει στα λαχεία. Ναι. Όχι, δεν πιστεύει. Και όμως είναι το καλύτερο το λαχείο. Το καλύτερο από όλα τα παιχνίδια. Για την παγκοσμιοποίηση δεν μας λέτε πράγμα σας. Εγώ δεν ξέρω τέτοια πράγματα. Σύντεκνε, είσαι θύμα της παγκοσμιοποίησης. Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Κατά κάποιο τρόπο είμαστε όλοι θύματα. Όλοι. Να μας πεις για κουβέντα για την παγκοσμιοποίηση, ναι. Ποια είναι η γνώμη σου. Βλέπω οι εξελίξεις να είναι δυσάρεστες. Δυσάρεστες. Δυσάρεστες και μακροχρόνιες. Βλέπω μια πάλι μεγάλη. Να είσαι καλά, η πάλι θα υπάρξει σίγουρα. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά και χωρίς πάλι δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν γίνεται πράγμα. Είστε θύμα της παγκοσμιοποίησης. Είμαι, είμαι. Είστε κι εσείς θύμα. Είστε κι εσείς. Όχι, όχι. Α, δεν είστε εσείς. Γεια σου, Σύντεκ. Σύντεκ, δεν κάνει. Καλά. Από πού κατεβαίνεις, από ποιο χωριό. Από το Ψιλορίτι. Από κι έρχομαι κι εγώ. Από κι έρχεσαι. Δεν μου λες, μην πανάσαι θύμα της παγκοσμιοποίησης. Α, εγώ από τούτα να δεκατέχω, μην με ρωτάς. Μόνο για τα κουράδια μας στο Ψιλορί. Ναι, ναι. Στο για καλό να πας, ευχαριστώ. Όχι. Δεν είστε θύμα σας. Καλό μεσημέρι να είστε λοιπόν. Ναι, και εσείς επίσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μαντάμ. Σύντεκνε, αλέθοντας στον καφέ, μήπως νιώθεις και θύμα της παγκοσμιοποίησης. Μια χαρά νιώθω. Όλα πάνε μια χαρά. Όλα μια χαρά. Δόξα τω Θεώ λοιπόν. Να είσαι καλά. Το μην πανανιώθεις πως είσαι θύμα της παγκοσμιοποίησης. Και αν είμαι... Θύμα της παγκοσμιοποίησης. Όχι. Δεν είμαστε θύματα. Θύματα δεν είμαστε για το Θεό. Στο καλό να πας, καλό μεσημέρι. Γεια σου, Λεβεντιά. Να είσαι καλά. Παγκοσμιοποίηση φοβάται. Παναγία. Δηλαδή, ειδικά στην Κρήτη δεν μας αγγίζει. Όχι. Εσύ δεν είσαι θύμα της παγκοσμιοποίησης. Πρώτο θύμα, πρώτο θύμα. Δείξτε το πρώτο θύμα της παγκοσμιοποίησης στην τηλεόραση. Καλό μεσημέρι να είσαι. Ευχαριστώ. Δεν είμαστε όλοι. Όχι, και εσείς είστε. Το δεύτερο θύμα. Μην πανάσαι θύμα της παγκοσμιοποίησης. Οπωσδήποτε. Πήρα λιβάνια από το υπερβολαράκι. Να θυμιάσαι ποιους. Για να θυμιάζω που θα φύγουν μερδικοί. Το Μπλερ και το Σρέντερ. Είσαι.
Για να τα πολυσκέφτασαι και δεν μου το λες. Αν είσαι θύμα ή όχι. Δεν με απαντάς. Επαναστάτης. Είσαι επαναστάτης. Και μάχεσαι κατά της παγκοσμιοποίησης. Βαγγέλη. Βαγγέλη, όφου. Είδα, για να του φωνάζει το Βαγγέλη. Να σε βοηθήσει να εκφραστείς. Φάτε, παιδάκια μου, φάτε. Α, ψυχούλα μου, γυναίκα μου. Τι να φάνε τα παιδιά, αφού τα πιάτα είναι άδεια. Κάνεις λάθος, ψυχούλα μου. Δεν είναι άδεια, γεμάτα είναι. Γεμάτα. Θα μας τρελάνεις, ψυχούλα μου. Γεμάτα είναι με κοπανιστό αέρα, κοίτα. Α, μας κοροϊδεύεις, ψυχούλα μου, με κοπανιστό αέρα. Κοπανιστό αέρα δεν έφερες από τη δουλειά σου. Κοπανιστό αέρα μαγείρεψα. Θα προτιμούσα μια τηλανιά παϊδάκια να τα ξεκοκαλίζω μέχρι το πρωί. Α, ψυχούλες μου. Το βράδυ που θα κοιμηθείτε, ονειρευτείτε παϊδάκια και θα δείτε, θα χορτάσετε. Έλα, 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 έπειρα την απόλυση και κάθομαι στο σπίτι. Έλα, έλα και κάθομαι στο σπίτι, ούλα μου ευγήκανε κοπέλια από τη μύτη. Έλα, έλα κοπέλια από τη μύτη, ούτε φαΐ ούτε πιωτό, δεν έχω πιο παρέα. Έλα, έλα, δεν έχω πιο παρέα. Ετούτα τα φαινόμενα είναι πολύ ακραία. Έλα, έλα, είναι πολύ ακραία. Σύντεκνε, μην πάει να έχεις φάει και μια φορά κοπανιστό αέρα. Καμιά φορά δεν το καταπίνομαι. Έτσι, που θα πάμε, όλοι θα τρώμε. Φουσουνίζεται. Ναι. Άρα τρώτε, δεν τρώτε κοπανιστό αέρα. Καθόλου. Δεν έχετε φάει ποτέ. Καλά είσαστε. Καλά είμαστε. Λέω στη μαμά μου, ο κύριος, να πάμε να. Γιατί σας συμπαθούμε. Μην πανάσετε φάει και μια φορά κοπανιστό αέρα, συντέκνησέ μου. Κοπανιστό. Κάθε μέρα ναι. Τρώμε τώρα. Α, και εσείς. Ναι, κάθε μέρα. Α, και εσείς. Τι να κάνω. Και εγώ κακορίτσι, στο καλό να πάτε. Καλή χώνε ψινάζει. Κοπανιστό αέρα, τρώσε και πού. Πολύ καημένε. Καλή χώνε ψινάζει. Πολύ. Κοπανιστό αέρα, τρώτε η μαντάμε εσείς. Από όλα. Από όλα. Κοπανιστό αέρα, έχετε φάει ποτέ σας. Αρκετό. Αρκετό, και εμείς. Με το καλό τον έχω νέψει. Κοπανιστό αέρα, έχετε φάει καμιά φορά. Συνέχεια τον τρώμε. Και εσείς, τι να κάνετε. Πιο καλά πάω. Την υγειά σου. Έχετε φάει ποτέ σας κοπανιστό αέρα. Πολύ. Πολύ, και εσείς. Πολλές φορές. Λοιπόν, αν άνοιγε ένα μαγαζί που να πουλεί κοπανιστό αέρα, θα λαθισαυρεί. Όχι, θα λατρώνει. Όλοι θα λατρώνει. Την υγειά σας να έχετε και καλή χώνεψη. Μα σε κοπανίζουν αέρα, κοπανιστό. Κοπανίζουν και μας τον δίνουν, αλλά εμείς τον ετρώμενο. Μα σε βάλανε πιο αυτή τα περίφανα γεραδιά πλούι Παπαντρέου μια φορά, τα πετάξανε στο κάνα του Αχρήστο. Τον Αχρήστο. Εσείς τα λέτε. Συμφωνώ. Και εμεί χειρότερα. Αλλά από ό,τι θέλω, για δείξε το με ζεδάκια. Δεν τρώνε κοπανιστό αέρα, τρώνε φασόλες με ελιές. Στα φιδωλιές, γυρίσαμε 300 χρόνια πριν. Να θυμηθείτε και την κατοχή λιγάκι. Πώς παχαίνεις του λόγου. Κοπανιστό αέρα τρώνε. Ελιές. Εσάς δεν σας φοβάμαι, γιατί περάσετε την κατοχή. Έχεις φάει του λόγου κοπανιστό αέρα και μια φορά. Δεν ήφαγα ποτέ μου. Κοπανιστό αέρα, έχετε φάει καμιά φορά. Πολλές φορές. Πολλές φορές. Δηλαδή με τα λαχεία που ασχολείστε, φάει πράγμα, μόνο κοπανιστό αέρα. Την υγειά σας να έχετε να χωνεύετε. Η ανεργία σας εκτύπησε καθόλου. Κατά κέφαλα. Για κοπανιστό αέρα λοιπόν τρώμε ενταρκτικά. Τρώμε με κόπανο. Εκεί στην Βουλγαρία τρώτε εσείς καμιά φορά κοπανιστό αέρα. Ναι, ναι, τρώμε. Ενταρκτικά κι εσείς. Ναι. Σας άρεσαν σας, το καλύτερο φαγητό σας, κοπανιστό αέρα έχετε φάει καμιά φορά. Όχι, Δεν έχει τύχει ακόμα. Δεν έχει τύχει. Καλώς. Τα κορίτσια αρχίζω και τρώω τακτικά. Πολύ. Τον εκοπανίζω, δηλαδή πρώτα τις άλλες τον τρώω. Καλό, τον έχω νύψει. Τι να κάνω. Κοπανιστό αέρα έχετε φάει καμιά φορά. Πάρα πολλές φορές. Πολύ. Εδώ αρχίζομαι, ναι. Ψυχούλες μου, σωθήκαμε! Σωθήκαμε, σωθήκαμε! Σωθήκαμε, πατερούλη, πώς! Λέγε, πατερούλη, πώς! Ψυχούλα μου, μεγάλη περιέργεια έχω να μάθω τον τρόπο της σωτηρίας μας. Ψυχούλα μου, γυναίκα μου, ο τρόπος της σωτηρίας μας σχετίζεται με την Αλβανία. Ψυχούλα μου, να έλεγες με την Αμερική το καταλαβαίνω, αλλά με την Αλβανία... Ναι, ψυχούλα μου, με την Αλβανία! Ποιοι δουλεύουν στην Ελλάδα χωρίς να τους μαστίζει η ανεργία,
οι γείτονες Αλβανοί. Πάλι δεν σε καταλαβαίνω, ψυχούλα μου, και θα ζητήσεις βοήθεια από τους Αλβανούς. Α, ψυχούλα μου, όχι από όλους τους Αλβανούς, από έναν ειδικά. Φίλε Ένο, πόσα χρόνια δουλεύεις στο Μανολιό? 7, κύριε Νιονιό. 7, είναι πολλά. Το λογικό είναι να έχεις αρκετές οικονομίες. Δουλεύω νύχτα μέρα, κύριε Νιονιό. Κάτι έχω στην τράπεζα. Κάτι, ο ψυχούλα μου, από ό,τι διαισθάνομαι, δεν ήρθε μόνο η αγάπη από την Αλβανία, αλλά θα έρθει και η οικονομική βοήθεια. Κύριε Νιονιό, μίλησε πιο καθαρά. Δεν σε καταλαβαίνω. Ένα ψυχούλα μου, Ένο, θέλω να σου ζητήσω ένα μικρό δάνειο. Ένα τόσο δούλι δάνειο. Ναι, γυναίκα, ναι. Ζήτησε βοήθεια από τον Ένο τον Αλβανό που δουλεύει στο Μανολιό. Εκεί κατάντησαν οι Έλληνες, δεν το πιστεύω, Καραγκιόζη. Τι θα πει κατάντησαν? Η Αλβανία, σαν γείτονα χώρα, οφείλει να μας βοηθήσει. Κι ο Σιμίτης τους βοήθησε κάποτε με αρκετά εκατομμύρια δραχμές. Το θυμάμαι, Καραγκιόζη, αυτά τα δανεικά και όχι αγύριστα. Αν δεν το ξέρουν οι φίλοι μας οι Αλβανοί, θα τους το μάθουμε εμείς. Τι θα τους μάθουμε, Καραγκιόζη, εξηγήσου. Το στόνα χέρι νύβει τ' άλλο και τα δυο το πρόσωπο. Όσους απολύσανε εδώ από τις επιχειρήσεις, ναι, από πού να ζητήξουν βοήθεια? Καλό δεν είναι να αρχίσουμε να ζητούμε βοήθεια από τους Αλβανούς που δουλεύουν συνέχεια? Οι μόνοι που δουλεύουν συνέχεια εδώ είναι οι Αλβανοί. Οι μόνοι. Ωραία. Να είσαι καλά. Ήρθανε τώρα και πεινούσανε. Ναι. Και μας πιάσανε τις δουλειές. Ήταν γεμάτοι ψήρες και εδώ έχουν αυτοκίνητα. Α, και φύγανε ψήρες από τους Αλβανούς και πιάσανε εμάς. Και πιάσανε εμάς. Α, μπράβο, ναι. Δεν πιστεύω να δούλευες και μια δουλειά και να σε απολύσανε. Με απολύσανε. Τα πού δούλευες? Θα σου βάλω φυλακή όλους. Πού δούλευες? Που δούλευα, ναι, σε μια εταιρεία. Σίτα εταιρεία. Σίτερ, μη μας επεις το όνομα. Ναυτιλιακή εταιρεία. Ναυτιλιακή εταιρεία. Ναι. Δηλαδή σε πετάξανε κλωτσιδόνο. Ναι, 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 ναι. Και από πού σκέφτεσαι να ζητήξεις βοήθεια εδώ, δανεικά? Ναι. Από τους Αλβανούς είναι ωραίο. Όχι. Δουλεύουν δεν όλοι. Δίνουνε. Δεν δίνουν ούτε Αλβανοί. Θέλουν δικά τους. Α, δικά τους οι Αλβανοί. Ήρθανε και μας πήρανε όλες τις δουλειές. Στις δουλειές. Τους Έλληνες τους αφήσανε ορφανούς. Στη θέση τη δικιά σας στην εταιρεία βάλανε Αλβανίδα και διώξανε εσάς. Ναι. Αλβανίδα. Όμορφες. Να είσαι καλά. Κοπέλες, κούκλες. Να είσαι καλά. Με μήνια. Με μήνια. Με κοντά κοντά. Όλα καρέδες, όλα έξω. Τι και έχουν ξετρελάνει τον κόσμο. Έτσι οι Έλληνες αρχίξαν και τσαπολύουν. Ναι. Χάνουν τις δουλειές τους. Και εγώ που να θα με απολύσουν. Πράγμα δανεικά, έχεις να μου δώσεις? Όχι, δεν έχεις πράγμα. Εμείς χειρότερα είμαστε. Δώ μας 20 ευρώ θα πρέπει να την κάνω. Και εμείς χειρότερα. Μπρδώ με 20 ευρώ που σου λέω. Πού θα τα βρούμε? Πράγμα δηλαδή. Αν δεν δουλεύουμε δεν υπάρχει τίποτα. Πράγμα κακορίζει. Τίποτα. Υπομονή να κάνεις. Να ζητήσαμε επίσημη βοήθεια από την Αλβανία. Ναι, βέβαια. Ναι. Κάσεις με όπλα. Ναι. Και μετά να τους φάμε. Να αρχίξουν να ζητούν βοήθεια από τους Αλβανούς, δεν τα λες. Έτσι, έτσι έχουμε καταντήσει. Έτσι θα καταντήσουν. Έλα. Εγώ πήρα δάνειο από τους Αλβανούς. Έχεις πάρει δάνειο. 15.000 ευρώ. Ναι. Για να πληρώσω την τράπεζα. Και ο τόκος. Ο τόκος που τα χάρισε. Αν μου συγχωρήσαν τις τόκους. Την υγεία σου να τα ξαναπάρεις. Να αρχίξαν να γυρεύουν βοήθεια από τους Αλβανούς, δεν τα λες. Θα τον δίνουν οι Αλβανοί βοήθεια ή? Οι Αλβανοί σε λίγα χρόνια θα κουμαντάρουν την Κρήτη. Και εμείς θα φύγουμε να πάμε στην Αλβανία. Στο καλό, να είσαι καλά, καλό ταξίδι. Άκουσες πράγμα για την ανεργία. Άκουσα πως βγαίνουν οι χοχλοί εκεί πέρα. Πού? Στην ανεργία. Α, οι χοχλοί. Ναι. Και όσα απολύσανε, είτε θα κάνουν. Να αρχίσουν να γυρεύουν βοήθεια από τους Αλβανούς. Ωρα χρειάζονται. Έτσι θα φτάξουμε. Εντάξει. Αρχίξαν και απολύουν κόσμο. Από πού? Από τις επιχειρήσεις. Άμα δεν είναι καλό θερματοφύλακα, θα το πουλήσουν. Και πολλοί εργαζόμενοι, λέει, πρώην εργαζόμενοι, σκέφτονται να γυρέψουν βοήθεια από τους Αλβανούς. Πώς θα θεωρήσει το να σου? Πολύ σωστό. Οι Αλβανοί δουλεύουν. Αλβανός
Παράγει. Παράγει. Έλληνα τον παράγει. Ο Έλληνα τρόιμον. Στο καλό να πα. Ποια ανεργία. Δεν υπάρχει ανεργία. Αφού υπάρχει η Σιμίτη, δεν υπάρχει καμία ανεργία. Δεν παίζει, υπάρχουν. Όσοι λέει απολύσαν εδώ οι Έλληνε, θα αρχίσουν να γυρεύουν βοήθεια από του Αλβανού. Σωστό είναι τώρα. Σωστό, σωστό. Τα πιο πολλά λεφτά έχουν οι Αλβανίδα. Πιο πολλά έχουν και εμένα. Καλό μεσημερινά. Για αυτοκίνητα και σπίτια. Αρχίξαν εδώ να ζητούν δανεικά από του Αλβανού. Πώ το βλέπετε εσεί. Έτσι αυτάξαμε. Έτσι αυτάξαμε. Πάτρε την ευλογία σου. Ανεργία, ναι. Αφού ήρθαν οι ξένοι μας λάγανε και ψωμί που τρώγαμε. Και αρχίξανε λέει μερικοί και γυρεύουνε δανεικά από τους Αλβανούς, οι Έλληνες. Ακούς. Αυτοί θα περάσουνε καλά, εμείς θα δούμε χειρότερα. Εμείς θα πάμε στην Αλβανία. Ατρόψετε αυτός από τσίφερε. Δεν κατέω τσίφερε, εσείς δεν κατέω. Ποιος τσίφερε είναι τους Αλβανούς. Κατέω εγώ. Κατέω κι εγώ, δεν κατέω πράγμα στο κολόπος. Φίλε Ένο, παρακολουθείς το έργο του Μανουσάκη, η αγάπη ήρθε από μακριά. Θέλεις ερώτημα, κύριε Νιονιό. Είναι δυνατόν να μην το παρακολουθώ. Α, ψυχούλα μου, κι εγώ το παρακολουθώ ανελιπώς. Όμορφη η Ελληνίδα που αγάπησε ο Αλβανός, ε! Εδώ διαφωνώ, κύριε Νιονιό. Ο Αλβανός είναι πολύ πιο όμορφος από την Ελληνίδα. Α, ψυχούλα μου, διαφωνείς. Έχεις άδικο που διαφωνείς. Δεν μπορεί να συγκριθεί η ομορφιά της Ελληνίδας με την ομορφιά του Αλβανού. Έσε χάρη λόγω ηλικίας, κύριε Νιονιό. Αλλιώς θα σου μιλούσα διαφορετικά. Α, ψυχούλα μου, τι έχει η ηλικία μου, βρε αχάριστε μετανάστη. Επιμένω και θα επιμένω. Η Ελληνίδα είναι πολύ πιο όμορφη από τον Αλβανό. Ε, τότε άμενα ζητείς δανεικά από την Ελληνίδα. Ε, α. Η αγάπη από πού ήρθε? Από τη γούρνη. Από πού ήρθαν η αγάπη? Από τον έρωτα. Το βλέπατε? Όχι πάντοτε. Δεν σας άρεσε που μια Ελληνίδα αγάπησε ένα Αλβανό? Φωνάζεις, μην φωνες το αυτί μου. Δεν σας άρεσε? Όχι. Που μια Ελληνίδα, δεν σας άρεσε. Όχι. Είστε ρατσίστρια? Όχι. Απλά δεν βλέπω. Έχετε παιδιά? Όχι. Με το καλό να αποκτήσετε. Ευχαριστώ. Αν λοιπόν η κόρη σας αγαπούσε ένα... Φωνάζεις καλέ. Αν λοιπόν η κόρη σας αγαπούσε ένα Αλβανό, ναι, εσείς τι θα κάνατε? Αλβανάκια. Αλβανάκια θα κάνετε. Πώς σας φάνηκε που μια Ελληνίδα ερωτεύτηκε ένα Αλβανό? Ε, καλύτερα είναι. Τι? Δεν είστε ρατσίστρια λοιπόν? Και εγώ είμαι ξένη, είμαι από τη Βουλγαρία και... Ναι. Α, γι' αυτό αγάπη είσαι... δεν έχει σύνορα. Α, γι' αυτό υποστηρίζω ένα στον άλλο. Ναι. Από την αγάπη θα την πάρει. Είσαι ρατσιστής? Εγώ δεν ξέρω τι είναι ρατσισμός. Δεν κατές. Δεν ξέρω. Έχετε γιο, έχετε κόρη? Δεν έχω, ένα γιο έχω. Ε, άμα γιο σας αγαπούσανε μια Αλβανίδα θα τον αφήνετε? Ε, άμα ήθελα που ήταν πλούσια την έπαιρνε. Άμα ήταν πλούσια. Και τιμία. Πλούσια όμως. Και τιμία, και πλούσια. Ατίμια και πλούσια. Και πλούσια. Άμα ήταν φτωχιά και άτιμη, όχι. Όχι, ποτέ. Στο καλό να πάτε. Το βλέπατε το έργο στην τηλεόραση? Όχι, είμαι το περαστικός και δεν καθίσαμε να το δούμε. Α, ήσασταν περαστικός, ναι, από την τηλεόραση, ναι, και δεν, ναι, την ανοίξατε. Ναι, ναι, ναι. Ένας Αλβανός λοιπόν ερωτεύτηκε μια Ελληνίδα. Εσείς πώς το βλέπετε? Καλά έκανε. Δεν είστε... Ο έρωτας δεν έχει όρια. Ναι, ο ρατσιστής δεν είστε. Όχι, ποτέ. Έχετε παιδιά, έχετε. Μια κόρη έχετε. Και κόρη και γιο. Αν η κόρη σας αγαπούσε ένα Αλβανό, εσείς πώς αντιδρούσατε? Θα το σκεφτόμουν λιγάκι, αλλά... Α, θα το σκεφτόσασταν πρώτα. Λιγάκι. Λιγάκι σκέψη χρειάζεται. Θέμα της κόρης μας. Βεβαίως. Βεβαίως. Τι είναι η καλύτερη? Άμα θέλει νύπη και ο γαμπρός, τι βλανάχει. Ο πέθαρος, δηλαδή εσείς. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Έβλεπες το έργο στην τηλεόραση? Που αγάπησε η Αλβανίδα τον Αλβανό. Και δεν το έβλεπα. Α, θόρουμε το τουλού. Έλα, δεν κλείνω. Τα δόρυχε του λόγου. Θόρουμε το κεφάλι. Και πώς σου φάνηκε να παγάπησε? Πρώτο πράγμα. Ωραίο πράγμα. Ωραίο πράγμα. Ποιος ήταν ο Αλβανός, ωραίο πράγμα ή η Ελληνίδα? Κυριό, κυριό. Α, κυριό αρέσαν. Κοπέλια, έχει του λόγου. Και με έξε. Έξε. Και με. Και αν το ένα από τα έξε αγαπούσε μια Αλβανίδα ή ένα Αλβανό, πώς θα σου φανώ? Εγώ θα τον εσφάξω. Ποιο, τον Αλβανό ή το κοπέλι? Ναι, deep, τον Αλβανό. Εσείς θα τον ερωτευόσασταν τον Αλβανό? Πώς σας φάνηκε που ένας Αλβανός ερωτεύτηκε μια Ελληνίδα? Πώς μας φάνηκε? Πολύ φυσιολογικό. Παιδιά έχετε? Έχω. Αν ένα σας παιδί ερωτευόταν Αλβανό ή Αλβανίδα? Δεν θα είχα πρόβλημα, αν ήδη ήταν ερωτευμένο. Κανένα πρόβλημα? Όχι, κανένα. Να είστε καλά. Απολύτως. Η αγάπη ήρθε από μακριά. Αλλά εσείς έρχεστε από πιο μακριά, αφήστε. Αυτό εξηγεί ότι δεν παίρνουν τα λεφτά. Δεν παίρνουν ούτε ο ρατσισμός. Ούτε ο ρατσισμός. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Ελληνίδα! Κασέτη. Από πού? Λοχοπρέντο. Από μακριά. Και εσείς από μακριά έρχεστε, σαν την αγάπη. Σας το έχω ξαναπεί πως είμαι Παρθένα. Άντρα δεν γνώρισα ποτέ ούτε ένα. Λέτε να είμαι άσχημη και δεν βρίσκω άντρα. Επί τούτου φορώ για το μάτι χάντρα. Θεέ, Θεέ του έρωτα,
ας μ' αγαπήσει και εμένα ένας Αλβανός για να μην έχω την ανάγκη Έλληνα κανένας. Κύριε Νιονιό, αν δεν παραδεχτείς πως ο Αλβανός είναι πιο όμορφος από την Ελληνίδα, δεν έχεις δανεικά. Τι λες βρε, με εκβιάζεις, με εκβιάζεις. Δεν σε εκβιάζω, αλλά να παραδεχτείς το σωστό. Το σωστό βρε είναι ένα, πως η Ελληνίδα είναι κούκλα μπροστά στον Αλβανό. Κύριε Νιονιό, λυπάμαι, αλλά δεν έχω δανεικά να σου δώσω. Α, ψυχούλα μου ένω, μη φεύγεις βρε, μη φεύγεις. Ω, πάνε τα δανεικά, ο αναθεμά σε μανουσάκι με τα σύριάλ σου. Η αγάπη πρόλαβε και ήρθε από μακριά, μα δυστυχώς η οικονομική βοήθεια έμεινε στο δρόμο, όπως κι εγώ, στο δρόμο, στο δρόμο. Ακούσατε τίποτα για την ανεργία εσείς? Ναι, Γερμανία. Α, Γερμανία. Α, σί, καλό μέρα. Ξένος είστε, α, καλά. Τσέκο, νεροζούμεν. Ε? Τσέκο, νεροζούμεν. Ε? Τσέσκα, ρεπουμπλικά. Μπρούμπλικά, εντάξει. Καλημέρα. Καλημέρα. Από πού είστε εσείς, καλημέρα? Από Καλιφόρνια και Αλικαρνάσο. Καλημέρα, καταλαβαίνετε κριτικά? Λίγο. Να σας πω τίποτα, γιατί εδώ πέρα απολύουνε τον κόσμο από τις επιχειρήσεις. Από τις δουλειές τους τους απολύουνε. Καταλάβατε τίποτα? Λίγο. Ναι. Το μισό. Από πού να ζητήσουν βοήθεια? Από την Αμερική. Μουστάκι σου είναι λίγο. Ναι, είναι δικό μου. Είναι περίεργο για, έτσι, για ομορφιά, να το προσέχετε. Εσύ που... από πού είσαι? Δουλεύω κι εγώ, δεν βλέπω. Πού δουλεύω? Όποιος προλάβει, δουλεύει τον άλλο. Και δεν μου λες, το κράνος μέσα στην αγορά, για το φορείς. Για να με πιάσουμε. Όπου χρωστείς λεφτά, μη σε κατακεφαλίζουν. Στο καλό να πας. Ναι, είστε πολύ πιο αδύνατος, ναι. Πολύ πιο γλυκός και πολύ έτσι πιο σεξι άντρας. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Εμένα αγαπάς, μην το φωνάς, θα παρεξηγηθούμε, ρε. Εσύ είστε και από πού είσαι? Από πού είστε? Από Πούσκε, από Πούσκε. Ε? Λεχάιμ, Λεχάιμ. Από πού είστε εσείς? Από Πούσκα. Από πού? Από Πούσκα. Από Πούσκα. Ρώση, Ρώση. Α, Ρώση, Ρώση.